Λοιπόν, η Ρένα δεν θέλει να θυμόμαστε παλιά, αλλά εγώ θα πάω πάλι στα παλιά τώρα. Εγώ τον γνώρισα στις πρώτες εμφανίσεις που κάναμε με τους Φατμέ. Για την ακρίβεια, οι πρώτες ήταν στο Αχμαρία, αλλά αμέσως μετά, οι συνεχόμενες εμφανίσεις που κάναμε ήταν σε ένα μικρό μαγαζί στην Πλάκα, που λέγονταν Σοφίτα, και ήταν όνομα και πράγμα, Σοφίτα. Ήταν η Σοφίτα ενός σπιτιού, είχε και εξώστη πάνω. Ναι, ήταν πανέμορφο μαγαζί. Λοιπόν, πανέμορφο. Εγώ μπορώ να πω, να μιλάω πολύ ώρα για την ιστορία αυτή, για τη συνάντησή μας, αλλά καλύτερα πες τα εσύ. Τι να πω, εγώ εκεί βρέθηκα μαζί με τον Ηρακλή Τριανταφυλλίδη να τραγουδάω δικά του τραγούδια. Και στην αρχή άνοιγα την παράσταση με δύο τραγούδια του Χάρη και του Πάνου, του Κατσιμιχαίων. Στη Ρένα να τα λες, εγώ τα ξέρω. Ρένα. Λοιπόν, γιατί κάναμε πολύ παρέα τότε. Και τι συνέβη, ας πούμε. Τα παίζαμε την κιθάρα μόνος μου, έτσι. Ακούω ότι θα έρθει ένα καινούριο συγκρότημα, η Φατμέ. Στην αρχή νόμιζα ότι λέει Fat Man. Νόμιζα ότι είναι Αμερικάνο. Αλλά κατάλαβα ότι είναι... Ήτανε στυλάκια τελικά. Ναι, okay. Ήμασταν τότε, ναι, ήμασταν στυλάκια. Και καθώς λοιπόν έρχονται τα παιδιά, που για μένα ήταν μια ανάσα, δηλαδή απίστευτη, ας πούμε, το ότι ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι και παίξαν εκεί, γιατί ήταν φρεσκαδούρα, καινούρια τραγούδια, υπήρχε δηλαδή μια δόνηση, την οποία τη χρειαζόμουν εγώ πάρα πολύ εκείνο τον καιρό. Και μου δώσανε μια έτσι, με σπρώξανε, ας πούμε, αυτά τα παιδιά τότε. Και καθώς παίζω λοιπόν τα τραγούδια μου... Παρένθεση, ναι. Σε διακόπτω, γιατί τραγουδούσε τα τραγούδια των Κατσιμιχαίων πολύ πριν βγει ο πρώτος δίσκος των Κατσιμιχαίων. Ναι, μιλάμε για το 81. Το 85 δισκογραφήσανε οι Κατσιμιχαίοι. Ναι. Εγώ ήμουν κατά κάποιο τρόπο ο προπομπός και έπαιζα ένα τραγούδι συγκεκριμένα, το οποίο γράφτηκε σε ένα μπαρ που λεγόταν Λούκι, το μπαρ. Ναι. Μια βραδιά στο Λούκι, εν πάση περιπτώσει. ήταν μπάρμαν ο Νίκος. Σε αυτό όχι, το δεν ήμουν μπάρμαν, ήμασταν πελάτες τότε. Α, μετά. Αυτό πρέπει να γίνει κατά το 80-79. Δοκιμαστής ποτών. Και έτσι το είχα μάθει, γιατί έρχεται ο Χάρης κάποια μέρα και μου λέει: άκου ένα τραγούδι. Και ήταν η στιγμή της βραδιάς που ζήσαμε μαζί εγώ και ο Χάρης. Και το έπαιζα με μια κιθάρα, όπου ξαφνικά, και έχω κλειστά τα μάτια και παίζω. Ακούω πίσω μου μια μπάντα ολόκληρη. Είχανε μάθει το τραγούδι η Φατμέ και ανεβήκανε και παίξανε. Για πάμε λίγο το τραγούδι. Προχτές εκεί που ταπεινά με κάποιο κολλητό μου, κοιτώ και βλέπω πίσω μου δυο μάτια, δυο ματάκια. Γυρίζω στο δικό μου, ο τύπος μου Νικόλα και μένα μ' απαντάει και εκεί άρχισαν όλα. Εγώ το συγκεντρώνομαι για να τη μαγνητήσω. Αυτά είναι κορπαζόρικα που κάνουν στην Ινδία. Αλήθεια σας το λέω, απότυχα τελείως, δεν μου δίνε καμία, μα καμία σημασία. Όπως καταλαβαίνετε δεν με έπαιρνε καθόλου, αλλά εξακολούθησα ερήμη να κοιτάω. Ο φίλος μου εγκρίνιασε, ρε Χάρη σου μιλάω, για πες μου σε κοιτάει καθόλου τα παντά. Σε μια στιγμή το βλέμμα της πλανήθηκε στον χώρο, για πάνω μου σταμάτησε σαν κάτι να ζητούσε. Ταράχτηκα και σκέφτηκα, Θεέ μου εμένα με κοιτάει. Όπως εκείνη κοίταγε να βρει το σερβιτόρο. Εσύ είσαι ο Νικόλας. Παιδιά, συγγνώμη, είναι πολύ πιο σημαντικό. Είναι μια αληθινή ιστορία στην οποία ήσουν ο πρωταγωνιστής με ένα τραγούδι που έχει μείνει στην ιστορία. Αυτό είναι φοβερό. Καλά, και εσείς τι έχετε κάνει, παιδιά, έχουμε φάσει. Ναι, πολλές φορές είναι αληθινά. Όταν δεν είναι, ας πούμε, αυστηρές
πληξίας. Και αυθυρές. Είναι αληθινά. Είναι τόσο περιγραφικό όμως που είναι τόσο... Ναι, σαν να το βλέπεις. Είναι λίγο σαν να το βλέπεις. Ναι, είναι τόσο ωραίο. Έτσι ακριβώς έγινε με το Χάρη λοιπόν και εκεί γνωριστήκαμε και με τον Νίκο και από τότε μείναμε... Ήρθε και ο Χάρης, είχε έρθει από το Βερολίνο, είχε έρθει και μας είχε δει ένα βράδυ εκεί. Γιατί η Κατσιμιχία ήταν στο Βερολίνο τότε. Ναι, ναι. Αργότερα γυρίσανε πίσω στα Πάτρια Εδάφη και κάνανε τον πρώτο δίκτυο.